Εμένα αυτό που πιο πολύ με ενδιαφέρει πολιτικά, τώρα μην είμαι σοβαρά αυτές τις μέρες. Γιατί εντάξει, ακούσαμε τον κύριο Κασελάκη, είδαμε τον Ντάιλερ, είδαμε τον Σκύλο, είδαμε την Goldman Sachs. Θα μου λέω, οκ, όλα ωραία. Πάμε τώρα στο πολιτικό. Ο κύριο Κασελάκη φαίνεται το νέο στην πολιτική με τον Μπολάκη πρώτη μουρή να βρίζει την Αχτσιόγλου. Τώρα η κυρία Αχτσιόγλου κατάλαβε ότι ο Πολάκης βρίζει όποιον μιλάει ελληνικά, είπε χθες. Η κυρία Αχτσιόγλου σήμερα κατάλαβε ότι ο Πολάκης βρίζει όποιον μιλάει ελληνικά. Που βρίζει την ίδια. Γιατί ο Πολάκης έβριζε όποιον μιλάει ελληνικά εδώ και μια δεκαετία. Ο κύριος Κασελάκης τώρα, που του γράφουν οι διαφημιστές αυτά τα ωραία tweet, έφη μου, είμαστε σύντροφοι, για τον κύριο Πολάκη που τον έχει δίπλα του και βρίζει την Αχτσιόγλου, έχει πει κάτι? Γιατί αυτό πει η πολιτική. Πολιτική δεν πει να ανεβάσει ένα ωραίο tweet από έναν διαφημιστή. Πολιτική θα πει, πολιτική θα πει, να μας πει ο κύριος Κασελάκης. Καταδικάζει, καταδικάζει. Ήσασταν κολαούζος του Καρτζαφέρη. Εγώ όταν ήμουν αντίπαλος του κυρίου Μητσοτάκη, ως πολιτικός αντίπαλος έλεγα ότι ήθελα. Οπότε, και τώρα που η κυρία... Ακριβώς αυτό. Και τώρα που η κυρία Κρήτα μας είπε ότι μόνο ένας ανόητος δεν αλλάζει απόψεις, να είναι πάρα πολύ λογικό μην να αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει μην εκνευρίζεστε. Ξαναλέω. Τώρα που η κυρία Κρήτα έγραψε και το δέχεστε. Προκαλείται... Έγραψε και το δέχεστε. Ότι μόνο ένας ανόητος δεν αλλάζει απόψεις. Στους συνομιλητές. Ότι μόνο ένας ανόητος δεν αλλάζει απόψεις. Έγραψε η κυρία Κρήτα. Προφανώς. Βάθος και βάρος είναι. Δεν θέλω να μιλήσω, παιδάκι. Μα τι να βγάλω ένα πρωί-πρωί. Ο κύριος Κασελάκης είναι πολιτικά. Όταν πηγαίνετε μια χαρά. Τη φρασιολογία του Πολάκη κατά Αχτσιόγλου. Την έχει καταδικάσει κάπου και δεν το ήξερα. Όχι. Αλλά τι κάνει μόνο. Δεν μιλάει καθόλου πολιτικά. Έχει μια ωραία διαφημιστική εταιρεία που του γράφει ακόμα και τα tweet για να είναι προσεγμένα και μην κάνει λάθος. Έχει ξοδέψει ένα σκασμό λεφτά για ωραία σποτ. Και βγάζει μια ωραία τηλεοπτική εικόνα, μπράβο του, η οποία πουλάει. Τέλος με τον Κασελάκη, πάμε παρακάτω. Όταν με το καλό θα μιλήσουμε πολιτικά με τον κύριο Κασελάκη, εδώ είμαστε.